Βρείτε τη συνταγή στο link στην περιγραφή. Για το προζύμι, ανακατεύουμε τα υλικά και το αφήνουμε 10 λεπτά σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Στο χλιαρό γάλα, ανακατεύουμε τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τα αυγά και το φουσκωμένο προζύμι και ανακατεύουμε να διαλυθούν. Ανακατεύουμε το γιαούρτι και σιγά σιγά το αλεύρι και τραβάμε τη ζύμη από μέσα προς τα έξω. Η ζύμη μας θα βγει μαλακιά και θα κολλάει. Προσθέτουμε το λάδι με το βούτυρο και ζυμώνουμε να γίνει μια απαλή ζύμη. Άμα δεν προσθέσουμε το γιαούρτι, η ζύμη μας θα είναι πιο συμπαγής. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 1-2 ώρες να φουσκώσει. Την πατάμε να ξεφουσκώσει και τη διπλώνουμε σε λευρωμένο πάγκο να δούμε ότι κρατάει το σχήμα της. Αφήνουμε 40 λεπτά να ξαναφουσκώσει. Πλάθουμε τις πλεξούδες μας λίγες και τις αφήνουμε 10 λεπτά να ξαναφουσκώσουν. Δεν θέλουν πολύ φούσκωμα για να μην μας πέσουν στο ψήσιμο. Ρίχνουμε με ασπράδι αυγό χτυπημένο με λίγο γάλα και πασπαλίζουμε με αμύγδαλο φιλέ. Ψήνουμε σε 170 για 30-35 λεπτά να ροδίσουν ελαφρά πάνω κάτω. Δεν θέλουν να μας πάρουν πολύ χρώμα, μετά τα 20 λεπτά τα σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Δεν θέλουμε να μας βγουν σκληρά, θα τα βγάλουμε όσο είναι μαλακά για να μην μας στεγνώσουν. Μπορούμε να τα κάνουμε γεμιστά, να τα καλύψουμε με σοκολάτα ή με γλάσο ζάχαρης. Χάρη στο γιαούρτι βγαίνουν πολύ αφράτα και διατηρούνται. Προσέχουμε εδώ ότι άμα δεν βάλουμε το γιαούρτι, η ζύμη θα βγει πιο σφιχτή και δεν θα θέλει αλεύρι στο ζύμωμα για να μην μας σφίξουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου.